περί βιβλιοθήκης και τα λοιπά και προσχηματική. Υπάρχουν χιλιάδες και δεκάδες ανάγκες φοιτητών και σχολικοτικών επιστημών που δεν έχει δείξει κανείς καμιά τέτοια έγνοια. Για παράδειγμα, με τα εργαστήριά μας, για παράδειγμα, ολόκληρα τμήματα της σχολικοτικών επιστημών που δεν έχουν δικό τους κτίριο. Και τώρα αξιοποιείται μια τέτοια βολική αντιπαράθεση για τη βιβλιοθήκη, που προφανώς εμείς είμαστε υπέρ στο να χτίζονται καινούριες υποδομές, βιβλιοθήκες, φοιτητές, φοιτήτριες, αλλά κρύβεται από πίσω συγκεκριμένο σχέδιο ένταση καταστολής, μονιμοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων και σχολή μας, έτσι ώστε να έρθει να περιφρουρήσει αυτό που λέμε και τόσο καιρό με τους αγώνες μας, το που έρχεται και φαίνει και εντείνει και ο νέος νόμος πλαίσιο που προετοιμάζει η κυβέρνηση, δηλαδή τη λειτουργία του πανεπιστημίου σαν επιχείρηση, την περιφρούρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στα πανεπιστήμια μας, μέσα στις σχολές μας, που και στη δικιά μας σχολή έχουμε αντίστοιχα δεκάδες παραδείγματα, κάτι το οποίο θα έρθει και τις σπουδές, τη ζωή των φοιτητών να επηρεάσει, να υποβαθμίσει. Εδώ πέρα βρισκόμαστε για να απαιτήσουμε ακόμη μια φορά να αποδεχθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και να διεκδικήσουμε σπουδές αναβαθμισμένες στο ύψος των αναγκών μας, όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα.